Με ακολουθήσει αυτό που έλεγε η ελεύθερη συζήτηση και αντιπαράθεση και για αυτά που έχουν πει, αλλά και για τα θέματα που θέλουν να θέσουν ήδη οι υποψήφοι. Θυμίζουμε ότι με δική του ευθύνη απουσιάζει ο κύριος Πυλιωτόπουλος, τον οποίο είχαμε καλέσει και είχε αποδεχτεί αρχικά την πρόσκληση και εκ των υστέρων μας έστειλε μια επιστολή καταγγέλλοντας την ισοτιμία κτλ. Και δεν συμμετέχει τελικά. Αναρωτώμενος για την πρόσκληση ορισμένων. Αν έχει πρόγραμμα. Ναι, αν έρχονταν εδώ, δεν έπρεπε να πει για το πρόγραμμά του. Ναι, τον ρωτήσατε αν έχει πρόγραμμα. Κύριε Καβερνάρο, εδώ όπως ξέρετε, έχετε κληθεί και ο κύριος Καμίνης, ναι, και ο κύριος Ακελαρίδης, και ο κύριος Κακλαμάνης, και εσείς, και ο κύριος Σοφιανός, πέραν της μιας φοράς. Έτσι. Κατά μόνας που λένε και έχετε αναλύσει. Έχουμε συζητήσει, έχουμε ανοίξει όλο το θέμα. Και έχουμε ανοίξει και το πρόγραμμα. Και ο κύριος Πυλιωτόπουλος επίσης, αν δεν κάνω λάθος. Δύο ή τρεις φορές. Ή δύο ή τρεις φορές. Λοιπόν, πάμε στον τρίτο κύκλο. Όλοι μας δεν έχουμε προσκληθεί τρεις φορές. Όχι, όλοι το είπατε για τρίτη φορά. Όχι, όχι. Έτσι, προσωπικά κάτι έχω προσκληθεί. Έχω προσκληθεί μία. Και εσείς μία, κύριε Καπερνάρο. Ο κύριος Καπερνάρος μία, ο κύριος Κακλαμάνης μία, ο κύριος Σακελαρίδης δύο. Ο κύριος Δήμαρχος 2 και ο κύριος Πυλιωτόπουλος. Και κλείσουμε με τον κύριο Πυλιωτόπουλο με την επίθεση που έκανε στο σταθμό. Να έχει δηλώσει την υποψηφιότητα. Τον κύριο Δήμαρχο έχουμε να του δώσετε. Δεν έχει ανάγκη από εσάς γιατί έχει βγει μέχρι τώρα 4 φορές το Μέγκα. Θα την κάνουμε, κύριε Καπερνάρο, την κουβέντα την ελεύθερη αμέσως μετά. Μπορείτε να τοποθετηθείτε σε αυτόν τον κύκλο για τα ζητήματα τα ευρύτερα τώρα. Δηλαδή, εάν. Ποια είναι η σχέση του Δήμου με την κεντρική πολιτική εξουσία και πώς πρέπει να διαμορφωθεί. Εάν μπορεί ο Δήμος να συνεργάζεται με κυβέρνηση που άλλη πολιτική παράταξη είναι στο Δήμο και άλλη κυβέρνηση είναι στην κεντρική εξουσία. Πόσο ανεξάρτητες ή μη είναι οι υποψηφιότητες, γιατί όλο ανεξάρτητοι είναι πια. Επίσης. Θα έχουμε πρόβλημα. Ακριβώς. Και όλα αυτά, και έτσι και για την αντίληψη που έχετε για το Δήμο, εάν και κατά πόσο αυτή η εκλογική μάχη επηρεάζεται και από το γενικότερο πολιτικό κλίμα, έχουμε και ευρωεκλογές, υπάρχουν και τα κεντρικά πολιτικά ζητήματα. Και παίζουν ρόλο και στις δικές τις υποψηφιότητες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον κύριο Καμίνη. Πόση ώρα έχουμε? Δύο λεπτά. Δύο λεπτά. 120 δευτερόλεπτα. Πότε θα σχολιάσουμε αυτά τα οποία ελέγχθηκαν? Αμέσως μετά, μόλις κλείσει αυτός ο κύκλος. Γιατί αν είναι όλοι εναντίον σας. Εντάξει, ναι, εντάξει, ναι, 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 τι να κάνουμε. Έτσι γίνεται λοιπόν, με τα πράγματα. Ένας εναντίον όλων. Λοιπόν, σχέση πρώτα απ' όλα με την κεντρική πολιτική εξουσία. Εδώ και πάρα πολύ καιρό έπρεπε οι Δήμοι να έχουν απογαλακτιστεί από το κράτος. Αυτό σημαίνει πρώτα απ' όλα θα έπρεπε οι ίδιοι να έχουν τα έσοδά τους και όχι να είναι με το χέρι απλωμένο διαρκώς στο κράτος, το δώσε και σε μένα μπάρμπα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν ίδια έσοδα, οι ίδιοι να επιβάλλουν τα τέλη στους πολίτες. Έχουμε ένα φόρο, αυτή τη στιγμή τα ακίνητα είναι επιβαρημένα με 8 διαφορετικούς φόρους. Ένας φόρος για τα ακίνητα μόνο. Ο φόρος υπεραξίας στη μεταβίβαση, επίσης ένας άλλος φόρος, αυτός τον οποίο θα εισπράττουν οι Δήμοι. Κάθε Δήμος θα επιβάλλει ο ίδιος τη φορολογία του στους Δημότες και θα μπορεί έτσι υπεύθυνα να απολογείται για το πώς διαχειρίστηκε τα λεφτά τους. Πρώτο. Δεύτερο. Μετά αυτή την οικονομική αυτοδυναμία, η θεσμική αυτοδυναμία. Όχι πια Δήμοι υποχείρια της κεντρικής εξουσίας στα θέματα αρμοδιοτήτων. Το είπα για τους μεγάλους Δήμους, το είπα για την Αθήνα. Θέλουμε έναν Δήμο Μητροπολιτικό. Όχι 66 Δήμους στο λεκανοπέδιο, ένας Δήμος που θα έχει τα πάντα. Τα δίκτυα, τις συγκοινωνίες, την ασφάλεια, την υγεία. Όλα πλέον για να αποφύγουμε αυτό το κατακαιρματισμό αρμοδιοτήτων που έχει ρημάξει την τοπική αυτοδιοίκηση και την Αθήνα, που δεν μπορείς να πάρεις μια πέτρα από εδώ, να την πας εκεί, χωρίς να περάσεις από 50 νοματέους. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Γιατί όπως το είπα, ζούμε αυτή τη στιγμή σε μια εποχή που τα σύνορα εξαχνώνονται, εξαϊλώνονται, βυθίζονται, προβάλλουν οι μεγάλες πόλεις. Η πόλη μας πρέπει να είναι μια μεγάλη πόλη για να γίνει ανταγωνιστική. Να προσελκύσει επενδύσεις, να προσελκύσει τη γνώση. Οι πόλεις είναι τα μεγάλα εργαστήρια αυτή τη στιγμή. Εδώ είναι τα μεγάλα προβλήματα. Η εγκληματικότητα, η μετανάστευση, τα ναρκωτικά, η μόλυνση του περιβάλλοντος. Αλλά εδώ είναι και οι μεγάλες ευκαιρίες. Εδώ παράγεται η γνώση, η επιστήμη, ο πλούτος, η τεχνολογία. Θέλουμε μια Αθήνα μεγάλη, μια μεγάλη Αθήνα ανταγωνιστική για να μπορέσει να ορθοποδήσει λύστε, πραγματικά και να είναι η ατμομηχανή για τη χώρα. Τέλει. Πάμε στον κύριο Κακλαμάνη. Καταρχήν θέλω να πω ότι ενώνω τη φωνή μου με τον Νίκο του Σοφιανού και ο κύριος Καμίνης πριν φύγει σήμερα πρέπει να μας πει αν θα δώσει εντολή για έκτακτη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής που να ληφθεί απόφαση ότι δεν θα πάνε ο Δήμος στο εφετείο για τους 800 εργάτες καθαριότητος και πρασίνου που δικαιώθηκαν τη Δευτέρα και μετετράπηκαν οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου. Να κάνω μια παρέκβαση να απαντήσει αυτό ο κύριος Δήμαρχος, αν σκοπεύει να το κάνει επειδή είναι σημαντικό και αφορά πολλούς ανθρώπους. Πολύ σπουδαίο αυτό. Ναι, ναι, θα το κάνει μετά. Μαζεύτε τα, κύριε Δήμαρχε. Θα πατήσω τώρα. Πάρα πολύ σύντομα. Εδώ πέρα να σταματήσω τον χρόνο σε εκεί που σταματήσω. Ναι, ο χρόνος εκεί που σταματάει τώρα. Έχουν φύγει ήδη. Όχι, 25... κύριε Καλαμάνη, από την αρχή. Λοιπόν,
Ο Δήμος έχει υποστηρίξει ότι οι εργαζόμενοι υπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Χάσαμε εργαζόμενους, όχι όπως λέει ο κύριος Καπερνάρος, ότι εμείς τους απολύσαμε. Φεύγαν με τις διαθεσιμότητες και με τις συνταξιοδοτήσεις. Ούτε έναν εργαζόμενο δεν απολύσαμε εκτός από τον 984. Μάλιστα. Αυτό να είναι σαφές, έτσι. Μάλιστα. Ναι. Άρα απολύσατε έστω και αυτό. Ελάτε, κύριε Καπερνάρο. Ναι, απέλησα σε ένα σταθμό που είχε 400 άτομα πρόσωπο και επιβάζεται το φορολογούμενο. Θα συγκαλέσετε την Οικονομική Επιτροπή, αυτό σας ρωτήσω. Αυτό ρωτήσω. Θα συγκαλέσετε την Οικονομική Επιτροπή. Θα συγκαλέσουμε την Οικονομική Επιτροπή και θα πάρει την απόφαση. Τέλεια. Πριν τις εκλογές. Είπα, απάντησα. Θα συγκαλέσουμε την Οικονομική Επιτροπή και θα πάρει την απόφαση. Συνεχίζουμε, κύριε Καγκλαμάνη, ελάτε παρακαλώ. Η αυτοδιοίκηση στην ουσία είναι ανάδελφος. Κανείς δεν την αγαπάει πλην τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η λέξη αυτό στην ουσία δεν υπάρχει. Εδώ έχω μία σύμπτωση απόψεων με την εισαγωγική ομιλία του κυρίου Καμίνη σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τώρα τις αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης με τον Καλλικράτη. Της αλής του μνήμης κυρίου Ραγκούση, ενώ μεταφέρθηκαν τα πάντα στην αυτοδιοίκηση, όχι μόνο δεν μεταφέρθηκε ένα ευρώ επιπλέον για να ασκήσουν οι Δήμοι αυτές τις αρμοδιότητες, αλλά υπήρθε περικοπή κατά 60% περίπου των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Έτσι σήμερα ασκείται η κοινωνική πολιτική στην ουσία από την τοπική αυτοδιοίκηση, με λεφτά τα οποία βρίσκει η ίδια, έχει η ίδια ή παίρνει από χορηγίες. Δεύτερον, υπάρχουν κεντρικά θέματα που θέσατε που θα τα πούμε στην ελεύθερη κουβέντα. Ναι. Παραδείγματος χάρη το μεταναστευτικό πρόβλημα δεν είναι θέμα του εκάστοτε δημάρχου της Αθήνας, είναι θέμα της κεντρικής κυβέρνησης. Ασφάλεια. Εγώ το έλεγα πάντα, βεβαίως την προηγούμενη φορά το 2010 έφυγε ο δήμαρχος της Αθήνας. Σήμερα όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι κεντρικό θέμα και όχι. Η ασφάλεια που είπατε, επίσης το μεγάλο της κομμάτι, είναι θέμα της κεντρικής κυβέρνησης και όχι του Δήμου. Αρκεί στο Δήμο, στον όποιον Δήμο, στο Δήμο της Αθήνας, να υπάρχει ένας δήμαρχος που θα απαιτεί και δεν θα απαιτεί. Εμείς απαιτήσαμε από κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και πήραμε 1,7 δις σαν Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος από πόρους που χρώσταγε το κράτος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ελάτε, κύριε Σοφιάνε. Λοιπόν, καταρχήν δεν είναι δέσμευση πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Αυτές έχουν γίνει φιλοφτερό. Η δέσμευση είναι ο Δήμος δεν ασκεί έφεση. Και όχι μόνο για τους 800 και για τους 110 του ΟΠΑΝΔΑ και για τους 24 των προγραμμάτων States και. Μιλάμε για εκατοντάδες εργαζόμενους που δεν πρέπει να φύγουν, δεν πρέπει να χαθεί καμιά ακόμα θέση εργασίας. Υπάρχει ένα αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ψηφίστηκε πριν το μνημόνιο και το οποίο είχε συνένεση των άλλων κομμάτων. Και το λέω αυτό γιατί ο Δήμος λειτουργεί σε ασφικτικά πλαίσια, με τα οποία πρέπει κινητοποιώντας το λαό του να διεκδικήσει, να παλέψει. Ο κύριος Καμίνης ζητάει και άλλους φόρους. Υπάρχει δημοτική φορολογία που την αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι Αθηναίοι πληρώνουν πάνω από 20 τέλη φόρους, εισφορές, δικαιώματα, εκτός από παράβολα, εκτός από τα πρόστιμα, εκτός από τα ανταποδοτικά. Μιλάμε λοιπόν για ένα μπαράζ δημοτικής φορολογίας, η οποία είναι θετικό. Το βάλαμε από την αρχή το θέμα αυτό, το ιεραρχήσαμε τη φορομπηξία. Είναι θετικό ότι όλοι σήμερα μιλάμε για αυτή. Πρέπει εδώ και τώρα να μειωθούν 40% τα δημοτικά τέλη και στο συντελεστή κατοικίας και στην επαγγελματική στέγη. Και ταυτόχρονα να πληρώσουν πολλά με βάση το ανώτατο όριο του 20πλάσιου οι λίγοι. Οι τράπεζες, τα πολυκαταστήματα, οι αλυσίδες, εργοστάσια που ακόμα υπάρχουν εργοστάσια στην Αθήνα που δεν πληρώνουν δημοτικά τέλη και φόρους. Όλοι αυτοί λοιπόν πρέπει να βάλουν γιατί έχουν ώστε να μπορέσει να πάρει ανάσα η εργαζόμενη μάζα αυτής της πόλης και οι επαγγελματίες της πόλης. Και φυσικά είναι η ιεράρχηση απέναντι στο κεντρικό κράτος οι ελάχιστοι ελεύθεροι χώροι στους οποίους επιμένουμε. 88 ακίνητα κινδυνεύουν να χαθούν, κινδυνεύουν να χαθούν οι τελευταίες γωνιές πράσινου ελεύθεροι στην Αθήνα. Ελάτε, κύριε Σακελαρίδη. Αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Δήμος της Αθήνας είναι ο μεγαλύτερος Δήμος της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι έχει και πολύ μεγάλα περιθώρια θεσμικής παρέμβασης και διαπραγματευτικής δύναμης απέναντι στην κεντρική εξουσία. Οπότε το ζήτημα, ειδικά των συμβασιούχων, που και για μας είναι μείζον ζήτημα, είναι ότι αυτή τη στιγμή από σήμερα όλοι πρέπει να δεσμευτούμε, όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι, ότι ο Δήμος της Αθήνας δεν θα ασκήσει έφεση, γιατί αυτή τη στιγμή, εάν απολυθούν, εγώ σας λέω μόνο για τους 650 της καθαριότητας, που αποτελούν το 1 τρίτο του ανθρώπινου προσωπικού στην καθαριότητα, το αποτέλεσμα θα είναι ή να έχουμε μία πόλη η οποία
θα είναι εξαιρετικά βρώμικοι ή θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν οι υπηρεσίες καθαριότητας με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τα δημοτικά τέλη που θα πληρώνουν οι πολίτες πανάκριβα για να μπορούμε να έχουμε υπηρεσίες καθαριότητας. Από εκεί και πέρα όμως, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα στα οποία μπορεί και πρέπει να διεκδικήσει ο Δήμος. Δεν είναι δυνατόν ο Δήμος της Αθήνας να μην έχει πιέσει και σε συνεργασία με την περιφέρεια για να μπορέσει να ενταχθεί η γραμμή 4 του μετρό στο νέο ΕΣΠΑ 2013-2020. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια γραμμή του μετρό η οποία θα μπορούσε να περνάει από την πλατεία Κυψέλης και να φτάνει μέχρι το Παγκράτη, περνώντας από Πολύγωνο, Αμπελόκηπους, Κολονάκι, Ευαγγελισμό. Και αυτή τη στιγμή αυτό το έργο δεν έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και κινδυνεύει να χαθεί. Δεν μπορεί ο Δήμος της Αθήνας να μην έχει άποψη για το τι νερό θέλει να πίνουν οι δημότες του. Θέλει νερό ιδιωτικό, το οποίο σημαίνει πολύ ακριβότερα τιμολόγια και χειρότερες υπηρεσίες και χειρότερη ποιότητα νερού, όπως δείχνει η διεθνής εμπειρία σε όλες τις πόλεις του κόσμου που έχει εφαρμοστεί, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Επομένως, να τοποθετηθούν, θα παρακαλούσα και εγώ τους υπόλοιπους υποψηφίους να πάρουν μια σαφή θέση για να γνωρίζει ο κόσμος ποια είναι η θέση της Δημοτικής Αρχής για το νερό στην Αθήνα. Όλα αυτά τα ζητήματα χρειάζονται πολιτική βούληση. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των πολιτών σε αυτή την πόλη απέναντι σε οποιαδήποτε κεντρική εξουσία και είμαστε διατεθειμένοι να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια θεσμικής παρέμβασης του Δήμου. Κύριο Καβερνάρ. Μίλησε για απογαλακτισμό ο κύριος. Ακούστε με τον κύριο προσωπικά, με τον κύριο Καμίνη. Το βλέπω πρώτη φορά, διαζώσεις, δεν έχω τίποτα. Αλλά ως δήμαρχο έχω πάρα πολλά. Μίλησε για απογαλακτισμό προηγουμένως, ο οποίος είναι ένας τοποθετημένος από την κεντρική εξουσία ουσιαστικά. Όχι τυπικά μόνο, ουσιαστικά. Και το λέω αυτό γιατί είπε ότι τόσα πρέπει να γίνουν και δεν λέει ένα από αυτά που πρέπει να γίνουν που έγιναν στα 3,5 χρόνια. Εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοιο δήμαρχο. Γιατί ακούστε να δείτε. Το μυστικό της εκτελεστικής εξουσίας ποιο είναι, της κεντρικής εξουσίας. Να έχει ένα ενδόσιμο, ένα ενδοτικό, ένα δεδομένο δήμαρχο, ένα σιωπηλό δήμαρχο, ουσιαστικά συνεργό και συμπαραστάτη, για να μην διαμαρτύρεται. Διότι αν διαμαρτύρεται ο δήμαρχος ως αντιπρόσωπος του μισού πληθυσμού της χώρας, τότε πάει να πει ότι ο μισός πληθυσμός της χώρας τίθεται απέναντι στην κεντρική εξουσία. Όταν λοιπόν σιωπά ο δήμαρχος, που είναι η αιχμή του δόρατος, τότε πλέον έχουμε σιωπή από 4 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Άρα λοιπόν κάνει χάρη, και γιατί έτσι τον βάλανε εκεί για να κάνει αυτό το πράγμα. Εγώ θα πω το εξής. Καταρχήν η αντίδρασή του όσον αφορά την έφεση. Ναι. Το βλέπετε. Έτσι ήταν πάντα. Του έδινε, όταν λέμε θα απολυθεί, τη δημοτική αστυνομία μονοκοντιλιάδε τη διάγραψε. Δεν είναι συνέργεια αυτό. Τους σχολικούς φυλάκιους δεν του διέγραψε. Δεν είναι συνέργεια αυτό στην κεντρική εξουσία. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεσμεύεται ότι δεν θα κάνει έφεση. Το απέφυγε. Δεν απαντά ευθέως. Πρέπει να, αλλά δεν το κάνει. Δεύτερον, μπορεί να πάει μόνος του σήμερα στη Βαρβάκιο αγορά. Μόνος του, να μπει μέσα. Εμείς μπορούμε να πάμε. Εγώ μπορώ να πάω. Πήγα χθες, προχθές. Θα ξαναπάω. Ο ίδιος ως δήμαρχος μπορεί να πάντου πούνε ότι ξέρετε είστε επιτυχημένος δήμαρχος. Οι δημότες του. Αυτός που λέει ότι κόπτεται και επέρεται, ότι τους βοήθησε, ότι τους βελτίωσε τη ζωή. Βεβαίως, ρωτήστε τον τώρα. Αν μπορεί μόνος του, χωρίς συνοδεία, σε ανύποπτο χρόνο να μπει. Μπορεί να πάει κάτω από την Ομόνοια να κυκλοφορήσει. Μπορεί στο εκεί κάτω που φοβάται. Εκεί γενικώς είναι δύσκολο να την ημέρα ο Έλληνας να περάσει. Μπορεί να πάει στις γειτονιές της Κυψέλης. Μπορεί να πάει στους ανθρώπους της Πατησίων που το βράδυ αγριεύεσαι που φεύγεις γιατί είναι σκοτεινά πια, γιατί έχουν κλείσει τα μαγαζιά. Ακούστε. Ο κύριος Καμίνης. Τελεία, κύριε Καπερνάρ. Τώρα που έχουμε το διάλογο. Τώρα λοιπόν έχετε τη δυνατότητα να προηγηθεί ο δήμαρχος με πολιτισμένο και τακτοποιημένο τρόπο για να ακούγεστε κατά βάση.